Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια του προγράμματός μας ακολουθεί το ιστορικό ένθετο «Χθες, σήμερα, αύριο», ραδιοφωνικός περίπατος στα μονοπάτια της τοπικής μας ιστορίας με το φιλόλογο πρώην βουλευτή Νίκο Λεβογιάννη. Διαδρομή στις φωτεινές μα και τις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας με τα φώτα στραμμένα στη σωστή πλευρά της, γιατί η ιστορία είναι μέγιστο μάθημα, δεν επαναλαμβάνεται, αλλά τη συναντάμε σε κάθε μας βήμα. Εξάλλου αυτός είναι και ο ορισμός της ιστορίας όπως τον διατύπωσε ο Ευρυπίδης. Όλβιος όστης της ιστορίας έσχεν μάθησιν. Η εκπομπή έχει αναφορές σε γεγονότα, συμβάντα και πρόσωπα της τοπικής ιστορίας με στόχο να αναδεικνύεται κάθε φορά μέσα από αυτά και η σημερινή πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη και αυτή στα γεγονότα της περίοδου 1940-1944, δηλαδή στην κατοχή και την αντίσταση. Σήμερα όμως θα σταθούμε σε ένα γεγονός άγνωστο εν πολλής, σημαντικό όμως, όχι τόσο για τα χρόνια εκείνα όσο για τα μετά, για τα χρόνια δηλαδή που ακολούθησαν από την απελευθέρωση και ως τις μέρες μας, 1945-2023. Όσο και αν φαντάζει παράξενο το γεγονός αυτό στο οποίο θα αναφερθούμε, έχει σχέση με την ίδρυση του νοσοκομείου Νάξου, που τελικά πήρε σάρκα και οστά, σαν σήμερα, τον Νοέμβριο του 1999, πριν από 24 χρόνια δηλαδή. Είναι αξιοπερίεργο βέβαια, αλλά είναι γεγονός ότι εκείνα τα σκοτεινά χρόνια της κατοχής ιδρύθηκε στην Άξο νοσοκομείο και μάλιστα από τις Ιταλικές αρχές κατοχής, στρατιωτικό νοσοκομείο. Το όνομα εκείνου του νοσοκομείου ήταν Άγιος Νικόλαος. Από το μικρό όνομα του υποτιθέμενου ιδρυτή του, του Ιταλού στρατιωτικού διοικητή των κατοχικών δυνάμεων στην Άξο, του Νικόλα Λέντι, ο οποίος ανάλαβε διοικητής των Ιταλικών δυνάμεων κατοχής στις αρχές Οκτωβρίου του 1941. Ο Νικόλα Λέντι ήταν ένας ταγματάρχης, φανφαρώνας του Ιταλικού φασιστικού στρατού, ένας ψευτοαριστοκράτης και γυναικάς. Ζούσε μάλιστα σε πολυτελή κατοικία στην Άξο, κατασχεμένη βέβαια, κυκλοφορούσε με άμαξα και διήγε σκανδαλώδη βίο. Απαιτούσε δε από τους κατοίκους να τον προσφωνούν κομμαντάτε. Αυτός λοιπόν αποφάσισε την ίδρυση νοσοκομείου στην Άξο για τις ανάγκες βασικά των 2.000 στρατιωτικών που αποτελούσαν τις δυνάμεις κατοχής στην Άξο, διασκορπισμένοι σε όλα σχεδόν τα χωριά, με τον κύριο όγκο τους να είναι εγκατεστημένος στην πόλη της Άξο. Το νοσοκομείο αυτό είχε 20 κρεβάτια και στεγάστηκε σε μια μεγάλη κατοικία στην παλιά πόλη που κατασχέθηκε, των κληρονόμων Κουσουλάκου. Για τη στελέχωση και λειτουργία του επιτάχθηκαν οι ευρισκόμενοι τότε στην Άξο γιατροί, Ναξιώτες, ο Δημήτριος Πάγκαλος, ο Μανώλης Μπαρδάνης, ο Γιαννούλης Μανολάς και δύο νοσοκόμες, η Μαρία Μανολά και η Πόπη Λεγάκη. Για λόγους εντυπωσιασμού, το νοσοκομείο μετατράπηκε σταδιακά σε πολιτικό αποστρατιωτικό που ήταν στην αρχή, ενώ διόρισαν οι Ιταλοί και διοικητικό συμβούλιο από επιφανείς Ναξιώτες, τον Ειρηνοδίκη, τον τότε Ειρηνοδίκη, τον πρόεδρο της κοινότητας
Νάξου Νικόλαο Κορέ και τους Δημήτριο Πάγκαλο, τον γιατρό που τον όρισαν και διευθυντή του νοσοκομείου, Βασίλειο Δέτσι, Βασίλειο Ρεφενέ. Αργότερα στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχαν και ο Μιχαήλ Τσιμπλάκος, διευθυντής τότε του Δημοσίου Ταμείου της Νάξου και ο καθηγητής Μιχαήλ Αντζιανδρέου. Το νοσοκομείο εξοπλίστηκε με κρεβάθια, άλλα έπιπλα και σκεύη από προσφορές των κατοίκων και μάλιστα οι Ιταλοί οργάνωσαν και μεγαλοπρεπή εγκαίνεια τον Οκτώβριο του 1941 όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του. Αυτό λοιπόν το νοσοκομείο λειτουργήσε από τον Οκτώβριο του 1941 μέχρι τον Ιούλιο του 1943. Λίγους μήνες αργότερα, με τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, αποχώρησαν οι κατοικές ιταλικές δυνάμεις από την Νάξο και στη συνέχεια ήρθαν οι Γερμανοί για ένα χρόνο. Στον χρόνο αυτό της γερμανικής κατοχής φαίνεται πως το νοσοκομείο περιέπεσε σε αδράνεια. Οι γιατροί του νοσοκομείου Ναξιώτες νοσήλευαν κρυφά συχνά και πολλούς Ναξιώτες κατέφευγαν εκεί και πολλοί από αυτούς που ήταν άποροι κατέφευγαν στο νοσοκομείο και έπαιρναν βεβαίωση ιατρική για να παίρνουν συσίτιο. Σημαντική στήριξη σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό πρόσφερε στο νοσοκομείο ένας σπουδαίος Ναξιώτης, ο απεραθήτης Γεώργιος Στεφάνου Ζευγόλης, ο οποίος τότε ήταν διευθυντικός τέλεχος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πέθανε βέβαια στη διάρκεια της κατοχής από την πείνα. Μετά την απελευθέρωση, οι Ναξιώτες γιατροί, με τη συμπαράσταση τοπικών παραγόντων και προσωπικότητων, πήραν την πρωτοβουλία επαναλειτουργίας του νοσοκομείου. Συγκεντρώθηκαν υπογραφές και υποβλήθηκαν υπομνήματα προς τις ελληνικές αρχές για το σκοπό αυτό. Το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο Νάξο, με απόφασή του στις 30 Δεκεμβρίου του 1944, διόρισε προσωρινό αδελφάτο, διοίκηση δηλαδή, στο νοσοκομείο με τους Νικόλαο Αντωνίου Πρωτονοτάριο, Γεώργιο Μελισσινό, Βασίλειο Δέτσι, Δημήτριο Κορέ, Ιωάννη Βαλινδρά, Μανώλη Λίκαρη, Μιχάλη Χατζιανδρέου, Μιχάλη Τσιμπλάκο, Μανώλη Κατσούρη, Δημήτρη Προμπονά. Πρόεδρος ανέλαβε ο Δημήτρης Μελισσινός. Το αδερφάτο νίκιασε κατάλληλο κτίριο, την οικία Τζανίνη, διόρισε διευθυντή τον γιατρό Γιαννούλη Μανουλά και προσέλαβε νοσοκόμες, διαχειριστή, γραμματεία, συνέταξε κανονισμό λειτουργίας και εξασφάλισε έκτακτη κρατική ενίσχυση αλλά και τακτική επιχορήγηση από την Επιτροπή Τροφίμων, από τις οργανώσεις ΕΜΕΛ και ΟΥΝΡΑ και φάρμακα από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, ενώ έγιναν και πολλές δωρεές. Το νοσοκομείο διέθετε 15 κρεβάτια και είχε τη δυνατότητα με βάση τις συνθήκες της εποχής εκείνης να διενεργεί και αρκετά σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις. Με τη μορφή αυτή το νοσοκομείο λειτουργήσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 1947. Στη συνέχεια, με αναγκαστικό νόμο του 1945 και με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το νοσοκομείο χαρακτηρίστηκε προσωρινός κρατικών. Διευθυντής παρέμεινε ο γιατρός Γιαννούλης Μανουλάς και ορίστηκε ετήσια κρατική επιχορήγηση 80 εκατομμύρια δραχμές. Συντάχθηκε νέος οργανισμός του νοσοκομείου που προέβλεπε 15 κρεβάτια, 2 γιατρούς, 3 νοσοκόμες και 1 διαχειριστή. Τον Απρίλιο του 1947 εγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο της Νάξου πλήρες ακτινολογικό εργαστήριο. Με νόμο του 1953 περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως ιδρύθηκαν σε διάφορα νησιά κοινοτικοί υγειονομικοί σταθμοί σε αντικατάσταση των μικρών νοσοκομείων όσα είχαν κάτω από 30 κρεβάτια. Και με υπουργική απόφαση τον Ιούλιο του 1954 μετονομάστηκαν αυτά σε υγειονομικούς σταθμούς. Στη συνέχεια, με βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1954, ανεστάλληκε επίσημα η λειτουργία των μικρών νοσοκομείων. Στις Κυκλάδες, που υπήρχαν 2 μικρά νοσοκομεία, της Νάξου και της Άνδρου, καταργήθηκαν και αυτά. Και έτσι το νοσοκομείο της Νάξου έπαψε να λειτουργεί οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 1954. Σε άλλες όμως περιοχές της ελληνικής επαρχίας, οι τοπικοί βουλευτές και παράγοντες κομματικοί, προκειμένου να μην καταργηθούν τα μικρά νοσοκομεία της περιφέρειάς τους, φρόντισαν και αυξήθηκαν οι κλίνες τους.
ώστε να μην υπαχθούν στον κανόνα κάτω από 30 κρεβάτια. Στις Κυκλάδες αυτό δεν συνέβη. Ο Αριστίδης Πρωτοπαπαδάκης, υπουργός τότε βιομηχανίας, δεν προέβη σε καμιά ενέργεια για τη διάσωση του νοσοκομείου. Με το θέμα μάλιστα αυτό ασχολήθηκε αργότερα το 1957 η αθηναϊκή εφημερίδα Ελευθερία σε εκτενές ρεπορτάζ που έκανε για τα προβλήματα της Νάξου ο νεαρός τότε δημοσιογράφος Φρέντι Γερμανός. Στο ρεπορτάζ του γίνεται εκτενής αναφορά στην κατάργηση του νοσοκομείου της Νάξου, την οποία καταλογίζει στον Αριστίδη Πρωτοπαπαδάκη. Γράφει σχετικά: «Μαντεύεται την παρουσία του πίσω από όλα τα προβλήματα που απασχολούν το νησί. Το οδοποιητικό, την μη διενέργεια δημοτικών εκλογών μετά τον θάνατο του παλαιού δημάρχου, το σμυριδικό, την κατάργηση του νοσοκομείου και άλλα πολλά». Η ανάγκη λειτουργίας νοσοκομείου στην Άξο επισημαίνεται από τα τέλη του 18ου αιώνα, από τον Αβάδε Λαρόκα το 1790, ο οποίος σημειώνει ότι ένα νοσοκομείο ήταν τέλος πάντων αναγκαιότατο για να μην χαθούν οι φτωχοί. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στις 10 Μαρτίου 1905, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Νάξου, Φίλιππος Καμασέη, με επιστολή του προς τους τοπικούς βουλευτές, επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας νοσοκομείου στην Άξο και προτείνει ως χώρο στέγασής του το κτίριο ενός παλιού σχολείου. Προφανώς εννοεί το κτίριο της σχολής Αγίου Γεωργίου Γρότας. Και απευθυνόμενος στους τοπικούς άρχοντες, δημάρχους, βουλευτές και άλλους, επισημαίνει ότι μετά την έβρεση καταλλήλου οικίματος απαιτείται η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Στην επιστολή αυτή ανταποκρίθηκαν άμεσα ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, πρώην βουλευτής, νέος ετότε, ο τραπεζίτης Μάρκος Δαμυράλης, ο Μιχαήλ Νικολάου Δαμυράλης, ο φαρμακοποιός Νικόλαος Ιωάννου Δελαρόκας και ο γιατρός Μάρκος Δαμυράλης. Οι τρεις πρώτοι με επιστολή τους στον Καμασέη πρόσφεραν από 200 δραχμές καθένας για τις προκαταρκτικές εργασίες δημιουργίας του νοσοκομείου και από 100 δραχμές ετησίως για τη συντήρησή του. Ο φαρμακοποιός Νικόλαος Δελαρόκας με επιστολή του προσφέρθηκε να παρέχει δωρεάν φάρμακα στους νοσηλευόμενους και ο γιατρός Μάρκος Δαμυράλης να προσφέρει δωρεάν τις ιατρικές του υπηρεσίες. Άγια Κυριακή εκείνο το καϊκί που στην σκλαβιά στην κατοχή δούλευε στη διαφυγή, παλεύε για την νίκη. Αλεξάνδρεια Ραφίνα. Από τον Οκτώβριο του 1981 με την εκλογή στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχίζει να υλοποιείται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΣΥ όπως συνηθίζουμε να το λέμε, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται ως βάση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ο θεσμός του Κέντρου Υγείας σε κάθε περιοχή και σε όλα τα μεγάλα νησιά, την Άνδρο, την Τίνο, τη Μύκονο, την Πάρο, την Άξο, τη Σαντορίνη, τη Μήλο. Το Κέντρο Υγείας περιλαμβάνει γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων, νοσηλευτικό προσωπικό και όλα τα βασικά εργαστήρια, μικροβιολογικό, ακτινολογικό, χειρουργείο και αυτοκίνητο πρώτων βοηθειών. Στον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας όμως του Κέντρου Υγείας της Νάξου φροντίσαμε να προβλεφθούν επιπλέον ειδικότητες γιατρών πέραν εκείνων που προβλεπόταν γενικώς για τα κέντρα υγείας, επικαλούμενοι τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην νησιωτική Ελλάδα. Την 1η Απριλίου 1985 δημοπρατήθηκε το κτίριο του Κέντρου Υγείας Νάξου και στις 28 Απριλίου έγινε η τελετή θεμελίωσης, με την τοποθέτηση μάλιστα συμβολικά στα θεμέλια του μιας
Πέτρας από Σμύριδα. Τον Απρίλιο του 1987, το Κέντρο Υγείας της Νάξου, στελεχωμένο επαρκώς με ειδικευμένους γιατρούς, με νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ξεκίνησε τη λειτουργία του. Ενώ σταδιακά αυξάνονταν και οι ειδικότητες πέραν εκείνων που αρχικά είχε ο οργανισμός του. Έτσι, η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη καλύπτει πλέον ικανοποιητικά τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, τόσο της Νάξου όσο και των γύρω νησιών. Το αίτημα όμως να αποκτήσει η Νάξος δευτεροβάθμια νοσοκομιακή περίθαλψη δεν εγκαταλείφθηκε. Έτσι, η υλοποίηση του μεγάλου αυτού στόχου άρχισε να δρομολογείται από το 1996. Τον Αύγουστο του 1998, όταν επισκέφθηκε την Νάξο ο τότε Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Γείτονας, ετέθηκε το θέμα της ίδρυσης νοσοκομείου επιτάπητος σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς, τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον έπαρχο, τη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1999, ο Υπουργός Υγείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή τότε Κυκλάδων Νίκου Λεβογιάννη, του ομιλόντου του δηλαδή, αναφέρει: «Από τις υπηρεσίες μας προωθείται προεδρικό διάταγμα ίδρυσης Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου». Έτσι, στις 6 Ιουνίου 1999, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σιμίτης, σε επίσκεψή του στην Νάξο, ανακοίνωσε στην ομιλία που έκανε την ίδρυση του νοσοκομείου. Και στις 29 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το σχετικό προεδρικό διάταγμα ίδρυσής του. Ιδρύεται Γενικό Νοσοκομείο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που υπάγεται στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 2593 του 1953 με έδρα των Δήμων Νάξου και με την επωνυμία Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Και στις 30 Νοεμβρίου του 1999 διορίζεται το πρώτο διοικητικό του συμβόλαιο και άρχισε ουσιαστικά τη λειτουργία του. Το 2003 εντάχθηκε στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου το έργο κατασκευής και εξοπλισμού του κτηρίου του νοσοκομείου Νάξου και ανατέθηκε στην κρατική εταιρεία ΔΕΠΑΝΟ, φορέα ειδικευμένος στην ενέργεια της νοσοκομείου, η μελέτη και δημοκράτηση του έργου. Τον Δεκέμβριο του 2003 το έργο δημοπρατήθηκε, αλλά η δημοπρασία απέβη άκαρπη και λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών η επανάληψη της δημοπρασίας αναβλήθηκε. Τελικά το έργο δημοπρατήθηκε με καθυστέρηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το φθινόπωρο του 2006 και η τελετή θεμελίωση του κτηρίου έγινε στις 25 Ιουνίου 2007, 8 δηλαδή χρόνια από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ίδρυση του νοσοκομείου. Το 2007 τελικά ολοκληρώθηκε η κτηριακή υποδομή, ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, αλλά το νοσοκομείο δεν λειτουργήσε. Εξακολουθούσε να παραμένει κέντρο υγείας. Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαρύνει βέβαια τόσο τις κυβερνήσεις της περίοδου αυτής, όσο και τις διοικήσεις του νοσοκομείου, διαχρονικά, αλλά και τους φορείς της Νάξου, οι οποίοι δεν έδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον, δεν διεκδίκησαν, δεν άσκησαν πίεση στις κυβερνήσεις, ώστε να αρθεί όποιο εμπόδιο υπήρχε για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Αντίθετα, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2012 ουσιαστικά το κατάργησε με νόμο στη Βουλή, αφού το συγχώνευσε διοικητικά στο νοσοκομείο της Σύρου. Μια ενέργεια που ουσιαστικά δρομολόγησε τις διαδικασίες της κατάργησής του. Με τη συγχώνευση των νοσοκομείων απόλυσε μεγάλο αριθμό θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, γεγονός που καθιστούσε πλέον αδύνατη τη λειτουργία του. Η κατάσταση στο νοσοκομείο δεν έχει αλλάξει από το 2012 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού το 2018, που ήταν δωρεά της Blue Star, και με την πρόσληψη επικουρικών γιατρών, συμβασιούχων βέβαια, κατά διαστήματα για την κάλυψη των κενών θέσεων. 120 χρόνια λοιπόν από την πρώτη καταγραφή της ανάγκης ίδρυσης νοσοκομείου στην Νάξο, και ως σήμερα ο λαός της Νάξου στερείται ουσιαστικά δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρόλο ότι υπάρχουν άριστες νοσοκομιακές υποδομές, αλλά σήμερα λείπει πολιτική βούληση. Γεγονός το οποίο όμως δεν είναι τυχαίο.
Έτσι, ο κίνδυνος κατάργησης και τυπικά του νοσοκομείου είναι όχι απλά ορατός, αλλά επιθύρες. Ο κίνδυνος να επιστρέψει η Νάξος, αλλά και τα άλλα νησιά, στην προ του ΕΣΥ, προ του 1983 δηλαδή εποχή και κατάσταση, είναι μεγάλος. Και άλλος δρόμος δεν υπάρχει παρά ο αγώνας. Αλλιώς τα νησιά θα ξαναγίνουν και πάλι ξεχασμένη Ελλάδα, άγονη γραμμή για το ύψιστο αυτό δημόσιο αγαθό που αφορά την υγεία. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και το αφιέρωμά μας στα ηρωικά χρόνια του έπους της Αλβανίας και της Αντίστασης, με ένα διήγημα που αναφέρεται σε ένα αληθινό επεισόδιο με ήρωα, δράστη, έναν 10χρονο πιτσιρικά από την ορεινή Νάξο, ο οποίος τρύπωσε κυριολεκτικά σε μια βάρκα χωρίς να τον πάρει κανένας χαμπάρι και βγήκε στη Δονούσα μαζί με άλλα παλικάρια που είχαν προορισμό τη Μέση Ανατολή. Ήθελε και αυτός να πάει, λέει, να πολεμήσει εναντίον των Γερμανών κατακτητών. Το διαβάζει η συγγραφέας του, κυρία Κατερίνα Γιανακάθου. Και για βάρκο με στα βάρια είχε όλο παλικάρια. Ένα μικρό αγόρι από την Άξο που ακολούθησε τον πατέρα του στη Δονούσα σημάδεψε τη ζωή του, αλλά και του σκοπελίτη που τους φιλοξένησε και τους τάισε. Το αγόρι, καθώς ήταν πεινασμένο, έφαγε πολλές σαρδέλες. Έσβησε την αρμύρα με μπόλικο νερό και χορτάτος, ύστερα κατέβηκε σε ένα χωράφι με φραγκοσικές, όπου κρύφτηκε για να μην ακολουθήσει τον πατέρα του στη Μέση Ανατολή. Όταν έφτασε στη Δονούσα ο καπετάνιος Μαλαγράκης, πληροφορήθηκε το συμβάν. Μετά από σκέψη και φοβούμενος ότι αν συλληφθεί το αγόρι και κακοποιηθεί από τους κατακτητές, επιστρέφοντας στην Άξο, μπορεί άθελά του να δώσει πληροφορίες στον εχθρό, αποφάσισε να τον αναζητήσουν, να τον συλλάβουν και να τον εκτελέσουν. Ο μικρός βρέθηκε, συνελήφθη και η ζωή του ήταν πλέον σε κίνδυνο. Η σύζυγος του σκοπελίτη Μαρία, όταν έμαθε την απόφαση που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού, αντέδρασε έντονα και για χάρη της το αγόρι σώθηκε και ακολούθησε τον πατέρα του στη Μέση Ανατολή. Εκείνο το μικρό αγόρι της κατοχής βρέθηκε στη Δονούσα μετά από χρόνια, άντρας πια, για το ίστατο χέρι στο βαρκάρι της Αντίστασης, καπετάν Γιώργη Σκοπελίτη, μαζί με πολλούς Ναξιώτες, αποδίδοντας φόρο τιμής με την παρουσία του στο Θανόντα, αλλά και τη σύζυγό του, η οποία ανάμεσα σε όλο αυτό τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, τον ξεχώρισε και τον αναγνώρισε. Στο Κάιρο δε μου στείλε ένα γραμμά, μαν παλιά μου φίλε να δά. Και τι θα γίνω τώρα, μα που με σε ξένη χώρα. Κάτω, τορπιλά κάτω, αχ, τορπιλά κάτω, που ήρθενε στην Ελλάδα, μαν, πίσω στην Άτο. Απάνω στη Δονούσα, μαν, απάνω στη Δονούσα. Και τι θα γίνω τώρα, μαν, που με
στα βάσανα, στα βάσανα, αχ, στα βάσανα, κι από μικρό στα τέτοια, μαν, κι από μικρό στα τέτοια. Και τι θα γίνω τώρα, μα, που με σε ξένη χώρα. Σ' ένα δέντρι ακούμπησα, ακούμπησα, αχ, ακούμπησα, και γίνω αίμα ραθή, αμάν, και γίνω αίμα ραθή. Και τι θα γίνω τώρα, μα, που με σε ξένη χώρα. Μανά όταν με γέννησες, με γέννησες, αχ, με γέννησες, γιατί δεν μου το είπες, αμάν, γιατί δεν μου το είπες. Βάσανα, βάσανα, αχ, βάσανα, και η αγάπη πίκρες, αμάν, και η αγάπη πίκρες. Κάνε, σε βράβο, καθόμαστε, καθόμαστε, αχ, καθόμαστε και βλέπαμε την Άξο, αμάν, και βλέπαμε την Άξο. Τούτε στιγμή δεν πέρασε, δεν πέρασε, αχ, δεν πέρασε, να μην αναστέναξω, αμάν, να μην αναστέναξω. Δεν πάω πια στο Κάιρο, στο Κάιρο, αχ, στο Κάιρο, γιατί δεν μου αρέσει, αμάν, γιατί δεν μου αρέσει. Κι όποιος μου πει να πάω εκεί, να πάω εκεί, αχ, να πάω εκεί, η γλώσσα του να δέσει, αμάν, η γλώσσα του να δέσει.